Ένα μωρό, ένα βρέφος 12 ημερών διαγνώστηκε με κορονοϊό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Στον Νίκο Γιαπρακά θα πάμε για να σε ρωτήσω, Νίκο, πώς είναι τώρα το παιδάκι? Καλησπέρα, Πόπη. Ευτυχώς το παιδί φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του, δεν αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα από τον κορονοϊό. Ωστόσο, νοσηλεύεται στην μονάδα νεογνών του νοσοκομείου της Πάτρας, ο Άγιος Ανδρέας. Μάλιστα, είναι σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, έτσι ώστε να υπάρχει αρνητική πίεση για να μην υπάρχει και διασπορά του κορονοϊού. Το μικρό παιδί, το βρέφος, με το που δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανοίξει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο, διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό στην 4η μέρα της ζωής του. Και έτσι μπήκε στο νοσοκομείο προκειμένου να το παρακολουθήσουν οι γιατροί. Να σου πω, Πόπη, ότι είχε γεννηθεί με κεσαρική τομή, ενώ στη συνέχεια και η μητέρα του διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό, η οποία όμως νοσηλεύεται, από ό,τι μαθαίνουμε, στο σπίτι. Δεν έχει χρειαστεί να υπάρξει νοσηλεία της συγκεκριμένης γυναίκας σε κάποιο νοσοκομείο.